Το καΐκι γλιστρά στο λιβικό. Θαλασσινές σπηλιές και απέραντες ερημιές κλέβουν το βλέμμα. Φτάνουμε στο Άγιο Φάραγκο. Το φαράγγι των κρητικών Αγίων. Εκείνο που χωρίζει στα δυο το βουνό. Αλλού κομμένος στα δυο ο βράχος, αλλού οι πικροδάφνες σχηματίζουν δάσος και τα βοτάνια φυτρώνουν στην πέτρα, πιπιλίζοντας τη ζωή από το μεδούλι της Κρήτης. Το Αγιοφάραγγο ήταν η καρδιά του ερημιτισμού. Πόσοι ζούσαν εδώ. Μόνον ο θρύλος το ξέρει και το μαρτυρεί με τη δικιά του τη ζωντανή γλώσσα. Ήσαμε 300. 300 καλυμάφια είχε το Αγιοφάραγγο. Και ο ένας δεν εγνώριζε τον άλλο. Τον φιλούσε μόνο στα βρωτά, σαν το συναντούσε εκεί που μάζευε χόρτα. Δεν ήξερες αν είχαν φωνή, δεν ήξερες αν ζούσαν ή αν κατέβαιναν από τον κήπο του Θεού, αν ανεβοκατέβαιναν τη σκάλα του ουρανού. Στην άκρα του φαραγγιού είναι ένας πύλιος. Αν δεν τον κατέχεις, δεν τον ευρίσκεις. Μπαίνεις σκυφτός και προχωρείς σκυφτός. Έτσι είναι και οι πόρτες των κελιών, χαμηλές, για να σκύβουν όσοι αφοσιώθηκαν στην πίστη ταπεινωμένοι μπροστά στο θεϊκό μεγαλείο. Και όταν προχωρήσεις, βρίσκεσαι σε ένα ξέφωτο. Το λένε γουμενό σπήλιο. Εκεί ζούσε ο γούμενος του μοναστηριού και είχε γύρω-γύρω 300 πέτρες. Μια φορά το χρόνο κατέβαιναν οι ασκητές, κάθιζε καθένας στη δικιά του την πέτρα και έτσι μαθαίνανε αν απόθανε κάποιος από όλους. Αν υπήρχε πέτρα κενή, σάλανε μια δέηση για την ψυχή του ασκητή. Λόγια που μας τάπε ευτυχιανός. Ο Ευτυχιανός ζει με τους ερημίτες, μπαίνει στα σπήλαια, αναδεύει τη μνήμη, δεν αφήνει ξοκλήσει αλυτρούητο, κατεβαίνει με τα πόδια στο Άγιο Φάραγγο ή αν βρει καΐκι όφκερο, πάει με εκείνο και προχωρεί μοναχός, μοναχός στις σπηλιές ή φτάνει στο ναό του Αγίου Αντώνη. Ζηλώ την ηλίαν της τρόφης μιμούμενος, τον βαπτιστήν ευθύες τες τρίβης επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονος οικιστής, και την οικουμένην εστήριξας ευχές του, δύο πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Χτυπά την καμπάνα και αντιλαλούνε οι γκρεμοί του φαραγγιού έτσι που να ακούσουν όλες οι σκιές να μην σκουριάσει το μέταλλο της καμπάνας και είναι γλυκιά η φωνή της καμπάνας. Χτυπά μόνο 2-3 φορές το χρόνο και λιγοστή βοσκοί, λιγοστή γειτόνι του φαραγγιού ζούνε τη μυσταγωγία εκείνη, τη μυσταγωγία μιας λειτουργίας που έρχεται λες από το χθες. Ο Άγιος Αντώνιος υπήρξε κέντρο μοναστικό. Το ιερό του είναι χωμένο στο σπήλαιο του ερημίτη και οι πέτρες φερμένες από μακριά, δουλεμένος με το μεράκι του παλιού μαστόρου. Δίπλα ένα κελί, τη σκαλογράστο κελί λένε οι ντόπιοι. Είναι ένας άγνωστος ερημίτης που άφησε εδώ τα ίχνη του. Οι υπόλοιποι προτίμησαν τα σπήλαια. Ένα γέρικο λιόδεντρο συντροφεύει τον Άγιο Αντώνη στη μοναξιά του. Και οι απότομες πλαγιές του φαραγγιού προσφέρουν φιλόξενη στέγη σε κάποιους σύγχρονους ερημίτες,
τα πετροχελίδωνα που δεν φεύγουν ποτέ από το Αγιοφάραγο, χειμώνα και καλοκαίρι, είναι εδώ. Αναζητούμε τη μνήμη. Ο Γερονικίδας όμως μας σταματά. Υπάρχουν ακόμη καλόγεροι, μας λέει, μακρύβονται. Κανείς δεν μπορεί να τους πλησιάσει, γιατί βγαίνουν μόνο τη νύχτα από τα βάθη των σπηλαίων. Σε ένα έγγραφο της Μονής Οδηγήτριας διαβάζουμε πως στις αρχές του 20ου αιώνα, στα τέλη του περασμένου, κάπου εκεί, αχρονολόγητο είναι το έγγραφο, υπήρχε ζωή στο Αγιοφάραγγο. Μετά τούτο πέμψατε παρευθείς προς ημάς και τον αποπιτσίδια ερημίτην του Αγιοφάραγγος Μανασί. Διάπειρος προς Θεόν ευκέτης ημών, υπογραφή, ο Πατριαρχικός Έξαρχος, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Φωτεινός. Πατριαρχικός Έξαρχος, μια και τα αστερούσια έχουν στραμμένα τα μάτια στην πόλη, τη βασιλεύουσα και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το ακούμε από το στόμα του Ευτυχιανού, σαν τελειώνει τη λειτουργία. Του Αρχιεπισκόπου και Οικουμενικού Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου. Έτσι λέει. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Οικουμενικού Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, των αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σαν κλείσει την πόρτα Ευτυχιανός, ο Αγιαντώνης μένει πάλι μοναχός. Σπάνια κατεβαίνουν ανθρώποι το χειμώνα στο Αγιοφάραγγο. Η Κεραχρυσούλα δεν ξέρει πότε χτίστηκε ο Αγιαντώνης. Άκουσε μόνο από τη γιαγιά της πως ο πρωτομάστορας μάλωσε με τον Παραγιό. Ο Παραγιός πήρε το δρόμο και έφυγε θυμωμένος. Ανηφόρησε προς τους λιμνιώνες, εκεί που είναι χτισμένη σήμερα η Γοργοεπίκος. Άρχισε να χτίζει ο Παραγιός. Και όταν είδε τον ναό ο πρωτομάστορας, φώναξε τον παλιό Παραγιό και τον εφίλησε. Η μπουλτόζα χάλασε τα κελιά, μα μέσα στο ναό υπάρχουν οι μορφές των ξεχασμένων Αγίων, καπνισμένες από τη φωτιά των δοσκών, χαρακωμένες από το μαχαίρι, είναι για να θυμίζουν τους ιερούς τόπους της Νότιας Κρήτης. Κοινά την επαύριο των Χριστουγέννων για να μεταφέρει το θεϊκό μήνυμα σε όλα τα ξοκλήσα, σε όλα τα ερημητήρια και τις πηλιές των ασκητών. Να ακουστεί στους λαξευμένους πύλιους το επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Μετά αστέρος
ορούσι δήμας γαρ εγεννήτη παιδίον νέων ο προαιώνων Θεών. Δε φταίδομε της ποιης που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσομε λοιπόν εν θα οδεύει ο αστήρ μετά των μάγων ανατολής των βασιλέων. Άγγελοι υμνούσι ακαταπάστος εκεί, ποιμένες αγραυλούσιν οδύν επάξιον, δόξα εν υψίστης λέγοντες, το σήμερον εν σπηλαίο τεχθέντη, εκ της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βηθλέμ της Ιουδαίας. Θα μπορούσε τούτο το σπηλαίο να είναι της Βηθλέμ. Θα μπορούσε να είχε γεννηθεί εδώ το θείο βρέφος. Το σπήλαιο της Αγιάς Κυριακής βρίσκεται στην αρχή του Αγίου Φάραγγου. Είναι και τούτο λαξευμένο στο βράχο και έχει τη λίθινη τράπεζα στο κέντρο του. Στα τυχώματα βλέπουμε λαξευμένα κερκέλια, κατά πώς τα λέμε στην Κρήτη. Ρωτάμε τον Ευτυχιανό. Α, δεν το κατέχετε. Σε αυτά δέσαν εχμάλωτο τον Απόστολο Παύλο, λέει. Και είναι σίγουρος. Η θρύλη ανακατεμένη με την ιστορία, η ιστορία με το θρύλο, ναι, είχε έρθει στους καλούς λιμένες ο Απόστολος, κανείς δεν τον αμφισβητεί, μα και κανείς δεν έγραψε ποτέ ότι τον αλυσόδεσαν στο λαξευμένο αυτό σπήλαιο. Το συζητάμε. Λες ο θρύλος να διασώζει ό,τι ξέχασε η ιστορία? Ποιος ξέρει. Λένε ακόμη πως όταν ήρθε ο Παύλος το δάγκωσε ένα σόφης. Από τότε έδωσε κατάρα στους σόφιδες και ευλογία στην Κρήτη. Έτσι που να μην απομείνει δηλητηριώδες φίδι πάνω στο νησί. Και όσα υπάρχουν, τα έκαμε ο Παύλος ήρεμα και φιλικά με τον άνθρωπο. Τρία οργανωμένα μοναστήρια ήκμασαν κατά τον 20ο αιώνα στα Στερούσια. Στο ένα, την Οδηγήτρια, ζει ακόμη ένας μοναχός. Το δεύτερο μοναστήρι είναι οι Απεζανές. 4-5 καλόγεροι θυμίζουν ένα λαμπρό χθες. Ίσως να μαζεύτηκαν ερημίτες και να φτιάξαν μοναστήρι, αν και η μεσαιωνική διαθήκη του Μάρκου Παπαδόπουλου μας φανερώνει τον κτήτορα, τον ίδιο τον Μάρκο Παπαδόπουλο. Ο ναός αφιερωμένος στον Άγιο των Μοναχών, τον Αντώνιο. Ο θρύλος λέει πως όταν η ζωή στο Άγιο Φάραγγο έγινε δύσκολη, φόρτωσαν τα ιερά σκεύη σε ένα άλογο οι καλόγεροι και προχωρούσαν στο σκληρό τοπίο. Δεν μπορούσαν να ζήσουν άλλο στο Άγιο Φάραγγο. Το Λιβικό έφερνε τους πειρατές που λαιλατούσαν και λίστευαν. Φορτωμένο το ζωντανό, αγκομαχούσε στα νηφόρη. Όταν έφτασε όμως εκεί που είναι χτισμένος ο Αγιαντώνης των Απεζανών, σταμάτησε. Ούτε μπροστά πήγαινε, ούτε πίσω. Σημάδι θεϊκό είπαν και έχτισαν εκεί έναν καινούριο ναό αφιερωμένο στον Άγιον Αντώνιο. Ναό και μοναστήρι σημάτου. Ένας Βενετσιάνος γιατρός, ο Ονόριο Μπέλι, ήρθε ως εδώ στα τέλη του 16ου αιώνα και έγραψε πως το κρασί των Απεζανών είναι το καλύτερο του κόσμου. Οι Απεζανίτες καλόγεροι τηρούν πανάρχια λατρευτικά έθιμα. Λατρεύουν ιερά δέντρα και διηγούνται πως όλα ήταν όμορφα, μόνο που εκεί γύρω δεν υπήρχε πουθενά νερό. Διψούσαν οι καλόγεροι και έκαναν δεήσεις συνέχεια για να στάξει ο ουρανός, να βρέξει. Τότε, λένε, οι Άγιοι του Τέμπλου άφησαν τις εικόνες και ανέβηκαν στον ουρανό για να παρακαλέσουν το Θεό. Και ύστερα έλαμψε η εκκλησιά,
Αναμεσής ύπνου και ξύπνου είδαν πολλά φωτοστέφανα. «Να πετάξετε», είπαν, «το βόλι που είναι πάνω στην πόρτα στην αυλή, και όπου πέσει το βόλι να ανοίξετε πηγάδι». Το μοναστήρι στέργιωσε. Έτσι λένε οι θρύλοι. Και οι θρύλοι είναι τόσο ζωντανοί σε αυτό το ψήλωμα της κριτικής γης, λες και δεν αφορούν το χθες, αλλά το σήμερα. Το άλλο μοναστήρι είναι ο Κουδουμάς. Χτισμένο πάνω στο κύμα, δίπλα σε αμέτρητα σπήλαια, άλλα σε απόκριμους γκρεμούς, άλλα ανάμεσα στα πεύκα. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν τόπος ασκητών. Κάποια ημέρα έφτασαν εδώ δύο ασκητές. Τον ένα τον έλεγαν Ευμένιο, τον άλλο Παρθένιο. Είναι οι ίδιοι που μόναζαν στα λαξευτά σπήλαια του Μαρτσάλου. Είχαν ξεκινήσει λοιπόν μια περιπλάνη.